Τα Χριστούγεννα ήρθαν και πέρασαν νεράκι. Για κάποιους επώνυμους ήταν ήρεμα, για άλλους νοσταλγικά και για άλλους ξέφρενα. Η Άντζελα Γκερέκου φέτος πέρασε πολύ διαφορετικές γιορτές. Τα τελευταία χρόνια συνήθιζε να ανεβάζει φωτογραφίες με τον Ντόλι Βοσκόπουλο και την κόρη τους να στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φέτος ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία με την κόρη της και φίλους τους και έγραψε «Αυτοί που λείπουν είναι πάντα εδώ». Ο Σάκης Ρουβάς αψήφισε τις χαμηλές θερμοκρασίες και έκανε μια βουτιά στη θάλασσα. Η Μαρία Κορινθίου, ο Γιάννης Αϊβάζης και η κόρη του Σισμίνη πήγαν στο Παρίσι. Λαμπερά σκηνικά και πολλά κλικς γέμισαν τα προσωπικά τους προφίλ με πολλές φωτογραφίες. Σας πω εντάχει για το Μουσείο του Λούβρου. Θεωρώ ότι είναι το πιο σπουδαίο μουσείο που υπάρχει, το μεγαλύτερο και όχι σε έκταση. Η Αθηνά Οικονομάκο από την άλλη ευχήθηκε χρόνια πολλά στους followers της από το στολισμένο σαλόνι του σπιτιού της. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έβαλε την ολομέταξη ρόμπα της με τις ροζ πουπουλένιες λεπτομέρειες και ευχήθηκε αγαπημένα Χριστούγεννα στα social της. Στην Πράγα με τον αγαπημένο της Βασίλη Σταθοκοστόπουλο πέρασε το διήμερο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ερωτευμένη και χαμογελαστή. Αυτά είναι. Στη Ζυρίχη πήγε η Μαρία Ηλιάκη με τον σύντροφό της και την κορούλα τους. Βέβαια, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα. Η μικρή, με το που μπήκαμε στο εστιατόριο, δεν έκλαιγε, μίλαγε. Ήθελε να μιλήσει με όλο τον κόσμο. Φωνές, κακό. Και για το τέλος κράτησα την Ελένη Χατζίδου, τον Ετεοκλή Παύλου και τη μικρή τους Μελίτα, όπου το βράδυ των Χριστουγέννων τους επισκέφτηκε ο Άγιος Βασίλης. Ευχαριστώ, Άγιο Βασίλη.